Αν θέλει ο Θεός, ας μου κάνει ωραία βήματα ο Κύριος. Μόνο ο Χριστός. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα. Ο Θεός να είναι κοντά σας, μαζί σας. Το έργο του Σταυρού είναι τεράστιο και μεγάλο. Θα γίνει αυτό, να το ξέρετε. Όπως το είπε ο Άγιος Πορφύριος, και εκείνος που μπαίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού, έχει να κάνει με το Θεό. Μόνο με το Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος είπε ότι αυτός ο θησαυρός θα γυρίσει όλο τον κόσμο. Αν εμποδίσουμε αυτό το θησαυρό να γυρίσει τον κόσμο, αφού θα τον γυρίσει. Εμείς θα φύγουμε, αλλά αυτός θα γυρίζει τον κόσμο. Αφού το είπε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, διαμέσου της χάριτος της Παναγίας, αυτό θα γίνει. Μπορώ, άμα θέλετε, να γυρίζω όλο τον κόσμο, Πάτερ Σπυρίδων, να πηγαίνω σε όλα τα σπίτια των ανθρώπων και κανένας να δεν θα μου λέει τίποτα. Απλά δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στο δικό μου εαυτό, στη δικιά μου την ψυχή και στο δικό μου σώμα. Αν πάρω άδεια, από πάνω θα το κάνω. Γιατί ο κόσμος πονάει. Κάθε σπίτι που μπαίνω έχει ένα πρόβλημα. Και ο Χριστός τι κάνει? Κρούεται, λέει, την πόρτα και ανοιγήσετε. Δεν την κλείνει την πόρτα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είμαι και κριτικός, επειδή τα λέω και σήμα, θα μπορούσα να πηγαίνω στο κάθε ένα σπίτι που έχει ανάγκη και να μπαίνει ο Τίμιος Σταυρός. Περιμένω απάντηση. Όταν έρθει η απάντηση, αυτό θα το κάνω για να μετά εποχή σε μένα ο Τίμιος Σταυρός να είναι σε όλο τον κόσμο και θα το θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Εμείς θα φεύγουμε, ο Σταυρός όμως. Να, μου ήρθε η κυρία τώρα εδώ με τη φανουρόπιτα που δεν μπορούσε να κρατήσει στο χέρι της την πίτα. Από τη στιγμή που σταυρώθηκε, πάει το χέρι. Είναι ελεύθερο το χέρι, σε μια χαρά. Με το ακούπισμα του Σταυρού. Και θυμίζει πάντα στην περίοδο εσείς που είσαστε μέγα θεόμορφοι και τα κρίνετε όλα. Ο Χριστός με το ακούπισμα του θεράπευε κάθε ασθένεια. Ο Σταυρός τι είναι? Ο Χριστός. Γιατρός. Αυτός είναι ο Σταυρός. Δεν είναι Σατανάς. Δεν είναι πλάνη. Η πλάνη δεν θεραπεύει. Ο Σατανάς δεν θεραπεύει. Και λένε οι πατέρες οι Άγιοι, άκου να δεις πόσο τυφλή και μωρή είναι. Πολλοί άνθρωποι που κάθονται και λένε και εξασκούν τα δικά τους. Λένε οι Άγιοι πατέρες ότι αν δεις τον ύπνο σε ένα Άγιο την Παναγία ή τον Χριστό, μην το πιστεύεις. Είναι έτσι? Διότι μπορεί να είναι ο ίδιος ο πειρασμός και να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Αν δεις, λέει, στον ύπνο σου όμως τον Σταυρό, τον οποιοδήποτε Σταυρό, πίστεψέ το. Γιατί ο Χριστός έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό και ο διάβολος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Σταυρό. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, όσοι έχουν πνεύμα Θεού θα πιστεύουν τον Τίμιο Σταυρό. Κλείνω. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Όσοι έχουν πνεύμα Θεού θα πιστεύουν τον Τίμιο Σταυρό. Και όσοι δεν το πιστεύουν, όταν θα βρεθούν, μου είπε ο μακαριστός, στο δίκαιο κριτή, εκεί θα κλείνουν το κεφάλι τους κάτω. Διότι θα τους πούνε, πήγατε να τον προσκυνήσετε, πήγατε να τον δείτε, πήγατε να πάρετε κι εσείς τροφή από αυτόν. Δεν είναι δικός μου, άλλος μου τον έστειλε. Και δεν θα μείνει κοιμήλιο των κοιμήλιων, θα είναι στον κόσμο. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θέλω να ευχαριστιέται η καρδιά μου, η ψυχή μου. Εγώ, να βλέπετε, μέχρι αυτή την ώρα ένα ποτήρι νερό δεν ήπια, ένα καφέ δεν ήπια. Πόσοι όμως είναι στα σπίτια τους και τρώνε αυτή την ώρα? Πόσοι έχουν πιει τον καφέ τους? Πόσοι έχουν εξαπλώσει την καναπέδα τους, τις ωραίες? Και ο Παπαδημήτρης είναι, να το, με τα σαντάλια. Και είναι και ελασπωμένα. Είδατε, σας κάνω και γελάτε. Λοιπόν, να πάτε να φάτε, γιατί πείνασα κι εγώ. Και αν προλάβω το καράβι, σφυράτε μου τον πλάτανο ανάποδα. Άγιε Παντελεήμονα, πρώτε γιατρέ του κόσμου, εσύ που γιατρεύεις τις πληγές και διασκορπάς τους πόνους. Το θυμάσαι αυτό?
Καλώ τον φίλο μας τον Ηλία τον αστυνομικό από τον πύργο Ηλίας. Χαίρετε. Να, λοιπόν, να είστε πάντοτε όλοι καλά, με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη. Αν με αφήσετε, θα φύγω τώρα. Αν δεν με αφήσετε, αλλημονόμαστε. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας, διευκόν.